Σαν να μην έφτανε που πήρε το όχημα του πατέρα του χωρί να έχει δίπλωμα οδήγηση, πήγε να μαζέψει και χοχλιού εκτό περιόδου συλλογή. Ο λόγο για ένα 17χρονο με καταγωγή από τη Βουλγαρία, ο οποίο χθε το απόγευμα συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Αστυνομικοί που του έκαναν έλεγχο το συνέλαβαν καθώ οδηγούσε χωρί δίπλωμα. Κατά την έρευνα στο όχημα όμω, ανακάλυψαν ότι είχε συλλέξει 25 κιλά σαλιγκάρια και επειδή ήταν εκτό περίοδου που επιτρέπεται η συλλογή, στο 17χρονο υπευλήθη και τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο. Η συλλογή που απαγορεύεται αυτό το μεγάλο διάστημα, προκειμένου να προστατευτούν. Και παραδοσιακά, επίση, ξέρουμε ότι στα χωριά δεν μαζεύουν αυτή την εποχή, γιατί θεωρούν ότι είναι χαμηλότερη ποιότητα οι... τα σαλιγκάρια, η χοχλία που λέμε εδώ στην Κρήτη. Είναι. Εμ μυρίζουν, έχουν χαμηλότερο βάρος, οπότε ο, οι άνθρωποι παραδοσιακά τα συλλέγουν, γνωρίζουν. Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΓΕΟΤΕΚΡΙΤΗΣ, η περίοδος που επιτρέπεται η συλλογή σαλιγκαριών είναι από 1η Φεβρουαρίου μέχρι και 30 Ιουνίου, καθώς από 1η Ιουλίου μέχρι και 31 Ιανουαρίου η συλλογή είναι απαγορευτική. Καθώ τα σαλιγκάρια βρίσκονται σε περίοδο αναπαραγωγή, με την απαγόρευση να συνδέεται άμεσα με την προστασία των πληθυσμών. Είναι περίοδο αναπαραγωγή αυτό, οπότε προσπαθούμε να προστατεύσουμε του πληθυσμού των σαλιγκαριών, οι οποίοι κινδυνεύουν με τι σύγχρονε πρακτικέ. Κινδυνεύουν από πολλά, όχι μόνο από τη συλλογή και από τα φυτοφάρμακα και διάφορα άλλα. Παρά τα όσα πάντω κατά καιρού ακούγονται, εκτό από τον περιορισμό τη περίοδου συλλογή, περιορισμό στην ποσότητα των σαλιγκαριών. Δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι εάν η συλλογή είναι εντό του διαστήματο που επιτρέπεται, όριο για το πόσο κάποιο θα μαζέψει δεν υπάρχει. Στην Κρήτη για τα για σαλιγκάρια δεν έχει εκδοθεί καμία διάταξη που να απαγορεύει, να θέτει όριο στη συλλογή, στην ποσότητα που μπορεί κάποιο να μαζέψει. Αντίθετα με το τι γίνεται με τα σαλιγκάρια, κοινώ του μέρημνα στις ποσότητες που συλλέγονται τόσο για προσωπική αλλά και εμπορική χρήση μπαίνει κάθε χρόνο σε περιοχές της Κρήτης για τα αρωματικά φυτά. Πρακτική που επαναλαμβάνεται στα χανιά με στόχο την προστασία της μαλωτήρας, της ματζουράνα και άλλων αρωματικών φυτών του νησιού. Εκδίδονται δασικέ αστυνομικέ διατάξει, όπω λέγονται, οι οποίε, αν πρόκειται για προσωπική χρήση, επιτρέπουν συλλογή μικρή ποσότητα, μέχρι μισό κιλό, για παράδειγμα, ενώ αν είναι για εμπορική εκμετάλλευση, όποιο θέλει να πάει να μαζέψει, πάει από τη διεύθυνση δασών, δηλώνει την ποσότητα που θα μαζέψει, πληρώνει ένα πολύ μικρό ποσό το οποίο και μπορεί να πάει μετά στο βουνό και να συλλέξει. Σε αυτό το αυστηρό καθεστώ υποβάλλονται και όσοι παράγουν αρωματικά φυτά που θα πρέπει να δηλώνουν τι ποσότητε που συλλέγουν στη λογική ότι για τον πλούτο του τόπου μα. Προσέχουμε για να έχουμε.